αυτή η ιστορία που δεν ξέρω πού θα φτάσει, αυτό που μας έχει βάλει στο μυαλό είναι ένας φόβος να μην αισθανόμαστε ασφάλεια. Βέβαια. Ναι, εγώ αυτό ξέρω. Δεν ρίχνω ευθύνη σε κανέναν, γιατί δεν γνωρίζω τα γεγονότα, δεν ήμουν εκεί, ούτε δικογραφίες διαβάζω, ούτε ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Αλλά σαν πολίτης αυτής της χώρας, το να φτάνω έξω από την αστυνομία και να συνειδητοποιώ ότι δεν μπορεί να με βοηθήσει κανείς και τελικά εγώ που μιλάω σε ένα τηλεφώνημα μετά από 3 λεπτά δεν ζω. Δεν ζω. Αυτό δεν ξέρω αν θα το βγάλω εύκολα από το μυαλό μου, συγγνώμη. Βέβαια.